Ήταν από τα παιδιά που μιλούσε και εξωτερήκευε αυτά που αισθανόταν. Με την Κωνσταντίνα μένουμε τα τελευταία 5 χρόνια μαζί. Εσύ τώρα μένεις με την Κωνσταντίνα. Μετά το εγκεφαλικό που έπαθα. Και θυμάμαι τότε η κόρη σου ήταν στην Αμερική. Στην Αμερική. Όταν γύρισε, μετά αποφάσισε να μείνει μαζί μου. Και μετά η σχέση σας ήταν και πολύ πιο... Μετά εγώ άρχισα να δίνω όλα αυτά που δεν μπορούσα να της δώσω όλα αυτά τα χρόνια που τραγουδούσα και να μην λείπει τίποτα στη Ζόζα, στην οικογένειά μου και στο παιδί μου. Γιατί εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, ένας τσιγκάνος που γυρίζει γύρω-γύρω. Σαν τσιγκάνοι είμαστε εμείς οι τραγουδιστές. Λόγω δουλειάς δηλαδή. Βέβαια. Τώρα που η Κωνσταντίνα κάνει την ίδια δουλειά περίπου με μένα, γιατί είναι ηθοποιός, κάνει θέατρο, κινηματογράφο, σκηνοθεσία, τραγούδι, χορό, κάνει διάφορα πράγματα. Τώρα παρακολουθώ στο Instagram. Τώρα με καταλαβαίνει. Τώρα λέει μπαμπά... Τις ανάγκες παλιά έλεγε... και τις απαιτήσεις που έχει αυτή η δουλειά. Μπράβο. Παλιά έλεγε μπαμπά γιατί λείπεις. Γιατί λείπεις. Πού είσαι όταν σε χρειάζομαι. Και όλο αυτό το πράγμα τώρα εδώ και 4-5 χρόνια προσπαθώ όσο μπορώ να το αναπληρώσω. Άρα μένετε μαζί. Εδώ και 5 χρόνια. Βέβαια, αυτό που ακούσαμε για το ότι δούλεψε μαζί σου για ένα διάστημα... Επιλογή της. Όχι, θέλω να πω, και είναι και ένα μεγάλο κορίτσι. Δηλαδή δεν είναι. Επιλογή της. 26 χρονών, εντάξει, τα παιδιά πάντα για τους γονείς είναι παιδιά. Πάντα. Και ο γονιός πάντα θα έχει τα ίδια άγχη. Και όσο μεγαλώνουμε, οι γονείς μας βλέπουν σαν παιδιά. Αλλά είναι μεγάλη κοπέλα. Εγώ τα μαγαζιά τα γεμίζω χρόνια. Με την αγάπη του κόσμου. Πουλάω, έχω πουλήσει 7 εκατομμύρια CD. Έχω 40 δίσκους. Πλατινένιους, 7. Εντάξει. Δεν χρειαζόταν. Ο Πανταζής, την κόρη του για να τον βοηθήσει. Την κόρη μου βοήθησαν. Και αυτή αισθανόταν ότι μαζί μου, αν κάνει αυτό που ήθελε να κάνει, θα νιώθει και πιο καλά. Θα έχει τον μπαμπά πίσω. Έκανε ένα σοου με ξένα τραγουδάκια. Της άρεσε, το καταδιασκέδασε. Πήρε το χατζηδικάκι της. Και αυτό ήταν. Έπρεπε να ενημερώσει τη μαμά της. Αφού τα λέγανε. Τώρα, άμα δεν της το είπε. 26 χρονών είναι. Σ' ακούω με μεγάλη προσοχή. Εγώ σου λέω, μπορεί και εσύ να βιώνεις τέτοια πράγματα, να ξέρεις ότι είμαστε κοντά στα παιδιά μας, είναι παιδιά μας, είμαστε οι γονείς των παιδιών. Θέλουμε τα παιδιά μας να περνάνε ωραία. Το σπούδασα, δεν του έλειψε τίποτα, ούτε στη μητέρα της. Γιατί αυτό έκανα εγώ. Ο άντρας είναι ο κουβαλητής. Γιατί να υπάρχουν κακίες. Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Όταν κάπου με ενοχλεί κάποιος, φεύγω από κοντά. Συγχωρείς εύκολα. Με αυτό να κλείσουμε. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα ούτε να κρίνω, ούτε να συγχωρήσω κανέναν. Εγώ δεν μπορώ να κρατήσω κακία. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Μόνο αυτός μπορεί να συγχωρήσει. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Και πρέπει να περνάμε στον κόσμο μηνύματα. Η εικόνη τώρα θα είναι στο Your Face. Έτσι άκουσα. Εμείς έτσι ξέρουμε. Θα είναι μαζί σας. Θα είναι στο κανάλι μας. Το είπε χθες σε μία δήλωσή του ο Φώτης Εργουλόπουλος, ο οποίος θα είναι στην Κριτική Επιτροπή. Ωραία. Χαίρεσαι. Χαίρομαι γιατί αυτό έχει μάθει, να τσαλακώνεται. Αυτά κάνω στην Αμερική. Αυτά έμαθε. Και της αρέσει πάρα πολύ. Που θα κάνει διάφορα και νομίζω ότι θα τα καταφέρει.